Γεια σας και σήμερα τι κάνετε, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα νέο επεισόδιο Forza Horizon 4. Είμαστε εδώ πέρα με το Acura μου, το εργαλείο μου από το Need for Speed Underground 1 ή το 2, κάπου το είχα, αυτό το είχα έτσι. Πού πας ρε αγόρα μου, δεν βλέπεις ότι βγαίνω? Πού κλείνεις να πας, δεν με βλέπεις? Κλασικός ήχος Honda VTEC. Είχα καιρό να παίξω Forza Horizon 4. Χιόνισε από τόσο καιρό που είχα να παίξω. 250 έχει φτάσει το θηρίο. Έχω να σας δείξω κάτι πολύ ωραίο. Νομίζω θα σας αρέσει πάρα πολύ. Παίζει να είναι το πιο τούμπανο αυτοκίνητο που έχω φτιάξει ποτέ στη ζωή μου. Αλήθεια στο λέω. Ναι κυρίες και κύριοι, αυτό είναι κινητήρας. Πάμε, θα το βάλουμε turbo, twin turbo εννοείται. Είναι πίσω κίνητο, οπότε θα το αφήσουμε πίσω κίνητο για να φεύγει λίγο σε τροφές. Κινητήρα δεν ξέρω να το αλλάξω κινητήρα. Να το βάλω V8. Ας το αφήσουμε με το μανίχιο τον κινητήρα να δούμε πόσο θα πιάνει. Ζάντες εννοείται θα το αλλάξω ζάντες. Να το βάλω μια καγκούρικη. Βέβαια ξέρεις τι, έχει πολύ χαμηλό προφίλ και θα κοπανάει. Τι είναι αυτό ρε τώρα που έχω. Ωρες. Ωραία, σαν Mustang κάνει. Ο πιο κάγκουρας αγρότης που έχει υπάρξει ποτέ. Κάνω κόντρα το τρένο, γρήγορα. Θα πέρασω από πάνω του. Το είχα. Κοίτα, για off-road καλά είναι πάντως και για τα χωράφια, ε. Για τα καλαμπόκια και για αυτά όλα, τσακ μπαμ, όλα τα κάνεις μέσα σε μία ώρα. Έλα! Έστω, εντάξει, κάτι ήταν και αυτό. Λοιπόν, εντάξει, άντε μαλάκες τώρα, άντε. Όλο βλακίες είστε, εκεί στους δεκτσίριους. Έχουμε 13 εκατομμύρια. Θέλουμε άλλα 2 εκατομμύρια για να πάρουμε το κάστρο στην πόλη μέσα. Ωραίο και το τρακτέρ τώρα, δεν ξέρω γιατί το βάλανε εκεί στο Top Gear, δεν ξέρω τι κάνουνε. Πλέον από τότε που φύγαν οι άλλοι. Βάλανε νέο αυτοκίνητο για τα Lego. Μια Porsche 911, την παλιά βέβαια. Δεν την έχω πάρει ποτέ όμως. Τώρα εντάξει, Lego, το DLC των Lego το τερμάτισα μέσα σε 2 μέρες. Όλο. Είχε πάρα πολύ grind σαν παιχνίδι. Μια ζωή στο Forza, είμαστε Japan. Νομίζω ότι αφήνουμε λίγο παραπονεμένους και τους VAG φίλους. Οπότε, σε αυτό το επεισόδιο, αφού δεν έχουμε κάνει ποτέ επεισόδιο με VAG, λέω να πάρουμε αυτό εδώ το Golf R. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου VAG αυτοκίνητα. Πάντα ήταν τα Golf. Ας το πάρω εδώ άσπρο τώρα. Θέλω να το δω λίγο μανίσιο, να δω πώς πάει. Να ακούσουμε και τον ήχο. Τρακούνα είναι. Ωραίο σαν αμάξι είναι πάντως, εντάξει. Δεν είναι άσχημο. Α, και λέω θα το πάρω όλο ρε γάμο, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να το φτιάξουμε. Αρχικά θέλω να το βάψω και λέω να το κάνω ένα προς το πορτοκαλό κάτι. Στο GTR το χρώμα, εκτός άμα... Μάβα. Άμα κάτι τέτοιο είναι καλύτερο. Αυτό το ένα και το άλλο να πάει από εδώ. Αν κάπως έτσι, ναι, ε. Ωραίο δεν είναι? Με carbon καπό, έτσι. Αεροτομή και τα λοιπά τα βλέπουμε, βάζω φιμέ τζάμια. Και βλέπουμε τώρα περιφερειακά πώς θα πάμε. Έχει body kit. Rocket bunny, ε. Αλλά να δούμε. Αρχικά άμα παίρνει τίποτα παραπάνω από εδώ, μπα, όχι τίποτα. Μπάλες. Του βάλουμε τέτοια αεροδομή ή τέτοια. Του κάνουμε πολύ πολύ τουμπάνο. Τέτοια θα του βάλω. Και φάρο. Ε, όχι εντάξει.
Είπαμε, Forza Horizon λάστιχα. Φαρδιά, εννοείται. Η ψάδα του μου αρέσει, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να πάμε λίγο πιο... πιο καγκούρικα, κάπως έτσι, ας πούμε, με μια τέτοια ζάντα. Να την αφήσω άσπρη, μαύρη ήθελα να την κάνω, αλλά και άσπρη καλή είναι. Πάμε εδώ τώρα συμπλέκτη, ταχύτητες, να το χαμηλώσουμε μέχρι εδώ. Θα το πάω και λίγο έτσι να είναι εδώ πέρα. Roll bar να το βάλουμε, όχι ας, δεν πειράζει, για να μπορούμε να το κυκλοφορούμε στην πόλη. Και πάμε να δούμε τώρα πόσο θα πιάσει. Και έχει φτάσει S1 879, 428 καβέ, δηλαδή κοντά στα 570 άλογα, ας πούμε, πάνω κάτω. 85 χιλιάρικα να δούμε, πήγαινε στο κουβά ή αξίζει. Πάω στις αναρτήσεις, front θα το χαμηλώσω τέρμα και rear θα το ανεβάσω τέρμα πάνω. Την αεροτομή να την κάνω matte. Ε, σαν το καπό, ναι. Να κάνω και τις ζάδες μαύρες, τις κάνω έτσι matte. Carbon θα τις κάνω. Ρεβιδωμένο είναι. Ρε, αυτό πάει καλά ρε. Ωραία φίλε. Για να δούμε τώρα, σημαντικό. Θέλω να κάνουμε ώρες κασίματα. Τι ρίχνει ρε! Ωραία φίλε! Τι αντιλάκι έχει ρε! Πάμε να κάνουμε και έναν αγώνα. Αυτό εδώ νομίζω είναι καλό στο σέδα. Να δούμε πώς θα πάει. Ωραίος. Τα έφαγε, ε, τα έφαγε, αφού έπεφτσε πάνω μου, δεν το κάνω. Κοίτα τώρα μες στην κίνηση, πού πάμε και εμείς οι πλάκες, μες στην κίνηση, πάει το άπαρφο. Γρήγορα. Ωραίος. Πρώτος, πάμε. Πίσω μας είναι άλλος. Είναι δεδομένο κάτω, πραγματικά εκεί που στρίβεις πάει με την γωνία της μύτης του αυτοκινήτου, δεν φεύγει ρε παιδί μου καθόλου, κόλλο δεν πετάει,
Σε τρίβει πάρα πολύ καλά. Δεν βλέπεις. Δεν βλέπεις πάνω που το είπα γάμο. Ωραία τα σκασίματα αυτά τα ωραία. Χριστός και η Παναγία, πάρα λέω να πας πάνω του. Τελική ευθεία. Πολύ ωραίο το αμάξι. Πάρα πολύ ωραίο. Άμα το φτιάξα εγώ πια. Δεν είναι, αλλά ξέρεις τι, δεν μπορώ χωρίς Ιαπωνία. Δεν μπορώ, δεν νιώθω άνετα. Δεν νιώ... Η Ιαπωνία είναι το σπίτι μου, ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε. Σε Ιάπωνες μεγάλωσα. Οπότε νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Ωραία φίλε. Ωραία φίλε, τι έχω καθώ. Κάντε άκρη ρε, άιντε. Subaru Impreza STI WRX. Το καλύτερο αυτοκίνητο του κόσμου. Το αγαπημένο μου αυτοκίνητο. Το αμάξι των ονείρων μου. Μην μπερδέψετε με το Evo τον ονειρό μου. Άμα είχα Evo θα το έφτιαχνα έτσι όπως είχα κάνει το άλλο το επεισόδιο. Αν είχα την οικονομική δυνατότητα και ένα μέρος να το παρκάρω, αυτό εδώ πέρα θα ήταν το αμάξι που θα έπαιρνα. Άνετα. Άνετα, δεν σου λέω άνετα, άνετα. Πραγματικά έχω έρωτα με τα Subaru. Είναι, δεν ξέρω, δεν είναι ο ήχος, αυτό το σχέδιο, τα τετράγωνα, τα φανάρια. Συν ότι είναι Subaru, συν ότι είναι η Ιαπωνία, συν ότι τα πατάς και δεν χαλάνε. Γενικά στο παιχνίδι έχω κοντά στις 250 ώρες στο Forza Horizon 4. Με το Subaru αυτό παίζει να έχω 40 ώρες, ας πούμε. Κάνω βόλτες γύρω γύρω μες στη σκοτία. Το είδες αυτό! Γρήγορα, το πιάσω, γρήγορα! Ω, επνάλλη! Ποιανό ήταν αυτό το Subaru, ρε γάμο. Τι ωραίο Subaru που ήταν εκείνο εκεί. Αυτό παίζει να ήταν. Να πάω κόντρα. Είναι η Vita όμως, ρε, τον έχω. Άρα τον έχω, ρε. Δεν πειράζει. Άντε. Θα λέμε. Δώσε τον κύριο. Θα πάω και τον ασπρόμαυρο μια κόντρα. Την εσωτερική ρε πως την έφαγες έτσι. Και εννοείται πως αν είχα ένα τέτοιο αυτοκίνητο θα το πήγαινα στην πίστα για να το τρέχω συνέχεια. Για μη σου πω, όχι μόνο στις Σέρες και στη Μαλακάσα, που άλλο έχουμε, δεν θυμάμαι τώρα, ξέχασα. Θα πήγαινα και στο Nürburgring. Όνειρα ζωής αυτά, εντάξει. Τούνελ, παιδιά.
Μπορώ να το κάνω αυτό για ώρες. Για ώρες. Συνοψίζοντας, θα ακολουθήσει ένα επεισόδιο στο Forza Motorsport 7 μαζί με τον Δημήτρη. Τώρα για ιδέες, επειδή ξέρετε ότι το παιχνίδι σιγά σιγά χωλαίνει και δεν έχεις και πάρα πολλά να κάνεις, γράψτε μου κάτω στα comments αυτοκίνητα που θέλετε να δοκιμάσουμε, να τεστάρουμε, να τρέξουμε. Και κάποια στιγμή θα ξαναυπάρξει live stream που θα ξαναπούμε όλοι μαζί, θα κάνουμε βόλτες, κόντρες κτλ. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας, take it serious. Ναι, συνήθως κάθομαι άλλη μισή ώρα και παίζω μετά, μην ανησυχείτε. Έτσι κάνω.